Χάνει μπολ και κλειό έρχονται από ψ' αντιμέτωποι. Στο Γουσουπού, στον γύρο των 16 των play-off της Development 2 League. Το παιχνίδι ξεκίνησε με την Κλειό να είναι στην πρώτη επίθεση του μάτς. Οι Χάνιμπολ, οι οποίοι τερμάτισαν τέταρτη στην κανονική διάρκεια με ρεκόρ 18-8, κοντά στην πέμπτη Κλειό, η οποία μέτρησε 17 νίκες και 9 ήττες στην regular season. Πάμε τώρα στο παιχνίδι μας με τον Αμπατζή να χάνει. Χάνιμπολ στην επίθεση με τον Καραμπά από το ύψος βολών να στοχεί ο Χριστόπουλος, ο Δήμητρος Χριστόπουλος. Θυμίζω ότι στα play-off της Development 2 League η ομάδα που θα έχει την καλύτερη διαφορά, την τελική διαφορά έπειτα από τα δύο μεταξύ τους μάτς, θα περάσει την επόμενη φάση. Το σούτ άστοχο από τον Κωνσταντίνο Χριστόπουλο. Σιόλος κατεβάζει. Απατζής και πάλι Σιόλος. Πλησιάζει αλλά κλείνεται. Ο Καλαλής θα γίνει το κλέψιμο. Χωρίς καλάθι μέχρι στιγμής οι δύο ομάδες σε αυτό το 1,5 λεπτό. Από κοντά θα βρει στόχο ο Χριστόπουλος για το 2-0. Πάει μέχρι μέσα ο Τσιόλος. Βρήκε στο σίδερο η μπάλα και βγήκε εκτός. Ανεβάζουν ταχύτητα τώρα οι γηπεδούχοι, δεν θα έρθει το καλάθι από τον Κότσιφα. Ενώ γκρέμισε και στο έδαφος τον αντίπαλό του. Πρώτο ομαδικό για τους γηπεδούχους. Τσιόλος, η μπάλα στον Τσιόλο, ο κοντά θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι ο Καστανιώτης για το 2-2. Χριστόπουλος εκτελεί, ο Καραμπάς αστοχή, το rebound στα χέρια του Θοδωρόπουλου. Αμπατζής τώρα κατεβάζει για την Κλειό. Σιόλος ζητάει έξω, τον βλέπει ο συμπαίκτης του. Καλαλής θα πάρει το φαουλ χαμηλά από τον από το Καραμπά. Με 7 παίχτες διαθέσιμους σήμερα η Χάνιμπολ, με οχτάδα η Κλειό. Από το πλάι αστοχή στην προσπάθεια του Θοδωρόπουλος. Ρίχνει ταχύτητα ο Χριστόπουλος. Καραμπάς θέλει να περάσει, πλησιάζει την αντίπαλη ρακέτα αλλά στοχή από κοντά. Παραμένει το 2-2. Σιόλος σε μια δύσκολη προσπάθεια, δεν το έκανε το χατήρι μπάλα, να πει δύο φορές και βγήκε εκτός. Στη συνέχεια έχουμε σφύριγμα για φάουλ πάνω στον Καστανιώτη. Αν κατάλαβα καλά από τις διαμαρτυρίες, ο Κότσιφας είναι αυτός που είπε πέσει στο φαουλ και θα καθίσει στον πάγκο τώρα για να πάρει την θέση του ο Κώστας Χριστόπουλος. Σιόλος γυρίζει, αστοχή ο Καλαλής. Χριστόπουλος αφήνει έξω τον Καραμπά. Ο έτερος Χριστόπουλος τώρα, ο Κώστας. Θέλει να διεισδύσει, του κλέβουν την μπάλα. Σιόλος κόντρα σε δύο. Πάει μόνος
του μέσα. Του ανακόπτει την φόρα ο Χριστόπουλος. Τέταρτο ομαδικό. Νωρίς για τους γηπεδούχους. Έπειτα από μόλις 4 λεπτά, σχεδόν 4 λεπτά παιχνιδιού, ήρθε το τέταρτο ομαδικό. Δεν έχουν άλλο φάουλ να δώσουν οι γηπεδούχοι στο πρώτο δεκάλεπτο. Καλαλής. Αμπατζή στη γωνία ο Τσιόλος. Θέλει να πάει προς τα μέσα, έχει απλωμένο το χέρι του αντιπάλου του μπροστά του. Βγήκε άμυνα εδώ από τον Χριστόπουλο. Έχει βάλει πλάτη ο Καραμπάς. Θέλει να πάει προς τα μέσα, θα πάρει το φάουλ από τον από το Θεοδωρόπουλο. Χριστόπουλος εκτελεί και εύστοχη για το 4-2. Θεοδωρόπουλος κιόλος στο πλάι. Αμπατζής. Στέκεται και εκτελεί για 2. 4-4. Χριστόπουλος πάει από τα δεξιά. Μπροστά του έχει τον Τσιόλο. Δεν θα βρει το δρόμο προς το καλάθι. Τσιόλος τώρα πάει στον Ασμέναν. Προσπάθησε να βρει τον Θεοδωρόπουλο, αλλά βρήκε αντίπαλο. Από το πλάι εύστοχος ο Χριστόπουλος. 6-4. Ο Αμπατζής κατεβάζει. Γυρίζει ο Καλαλής αστοχή. Το rebound στα χέρια του Μπελεφαντή, ο οποίος αφήνει τον Χριστόπουλο για να κατεβάσει εκείνος. 4-20 για το φινάλι του πρώτου δεκαλέπτου. Δημήτρης Χριστόπουλος ψάχνει επιλογές, αφήνει στον έτερο Χριστόπουλο στο Κωστά. Θα πάρει το τρίποντο εκείνος και θα ευστοχίσει. 9-4 και έχουμε το time out. Επιστροφή στο μάτς, 4 λεπτά ακόμα για το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου. 9-4 στο σύν 5 η Hannibal. Ενώ θα έρθει τώρα η μείωση της χώρας από τον Καστανιώτη. 9-6. Ελεφάντης. Περνάει η μπάλα για τον Καραμπά, ο οποίος θα πάρει το φάουλ. Είχε βάλει πλάτη εκεί και κοντά στον αντίπαλό του. Νέο φάουλ τώρα για τους για την Hannibal. Στην γραμμή των βολών οδηγείται ο Καραμπάς. Αστοχή στην πρώτη. Αστοχή και στη δεύτερη, 0-2. Αμπατζής. Πάει μέχρι μέσα, αλλά δεν θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι ο Καστανιώτης. Χριστόπουλος. Είδε την πάσα για τον έτερο Χριστόπουλο, αλλά ήταν κακό το τελείωμά του. Μπελεφάντης προσπαθεί εκεί κόντρα σε τρεις. Ζητάει φάουλ, αλλά δεν υπάρχει κάτι. Τσιόλος. Δεν το πυροσφίκας. Θέλει να πάει προς τα μέσα, πέφτει πάνω στον Χριστόπουλο, αν δεν κάνω λάθος.
πείτε το φαουλ ο Σφικάς, το οποίο είναι. Και βολές. Εύστοχο στην πρώτη. Εύστοχη και στη δεύτερη. Για το 9-8. Δυσκολεύεται τον πέτυχε εκεί στο κεφάλι ο αντιπαλός του. Πρέπει να δέχτηκε κάποια αγωνιά πάνω στην αναμπουμπούλα. Κώστας Χριστόπουλος δεν δείχνει να έχει κάτι το σοβαρό, δεν δείχνει να αιμορραγεί κάπου. Συνεχίζει κανονικά. Τέταρτο ομαδικό για τους φιλοξενούμενους. Από το πλάι αστοχή ο Καραμπάς. Νέα ευκαιρία. Χριστόπουλος ούτε τώρα θα έρθει το καλάθι. 2 με 2. Χόρτη σηκώνεται αστοχή. Από κοντά δεν θα έρθει το καλάθι από τον Καραμπάζη. Της επιθετικό φάουλ ο Καστανιώτης. Τώρα μια διακοπή. Θα περάσει τον πάγκο Κώστας Χριστόπουλος, ο οποίος χτύπησε νωρίτερα. Καραμπάς γυρίζει αστοχή. Το rebound από τον Λιβερόπουλο. Τσιόλος, ο Αμπατζής είναι στη γωνία, τον είδε ο Τσιόλος. Εκτελεί για 3 και προβάδισμα για την Κλειό. 9-11 το σκορ. Θέλει να απαντήσει ο Χριστόπουλος, δεν θα το κάνει. Και έχουμε και το φάουλ από τον Δαμπουλάκη, ο οποίος στην προσπάθεια να πάρει το επιθετικό rebound, να διεκδικήσει το επιθετικό rebound, έσπρωξε αντικανονικά τον αντιπαλό του. Και έτσι έχουμε βολές τώρα για τον Λιμπερόπουλο, καθώς έχουν συμπληρωθεί τα 5 ομαδικά τον Χάνιμπολ. Εκτελεί την πρώτη ευστοχή, 9-12. Έξω η δεύτερη, η μπαλά στα χέρια του Κότσιπα και από εκεί του Χριστόπουλου. 1,5 λεπτό ακόμα στο πρώτο δεκάλεπτο. Περνάει η πάσα για τον Καραμπά, βγάζει έξω. Εκτελεί ο Κότσιπα και για 3 είναι το σουτ. 12-12. Παίρνει το ματς τα ίσα, ο παίχτης των γηπεδούχων. Για 3 αστοχή ο Χόρτης. Θέλουν να τρέξουν οι γηπεδούχοι. Πατάει γέρα και εκτελεί ο Χριστόπουλος για 3. 15-12. Δίνει ξανά τα ηνία στην ομάδα του, την οποία πάει στο συν 3. 39 δευτερόλεπτα ακόμα. Νέο τρίποντο αυτή τη φορά για την Κλειό. Αστοχή ο Σφίκας. Χριστόπουλος θέλει να πάει προς τα μέσα, λίγο έλειψε να πετύχει και το καλάθι, πήρε το φάουλ, ωστόσο και τις δύο βολές. Αλλαγή τώρα για τους φιλοξενούμενους. Ο Αμπατζής θα καθίσει στον πάγκο στη θέση του ο Καλαλής.
Έτοιμος για την πρώτη ο Χριστόπουλος. Ευστοχή. 16-12. Θέλει την δεύτερη, θα τη βάλει και αυτή. Για το 17-12. Αμπατζής. Κοντά στο καλάθι κλείνεται από τρίσο. Ο Καλαλής βγάζει έξω. Από το πλάι Θεοδωρόπουλος θα βρει σίδερο. 9 δευτερόλεπτα τώρα για τους γηπεδούχους. Χριστόπουλος ρίχνει ταχύτητα. 4 δευτερόλεπτα. 2-1. Ίσα-ίσα προλαβαίνει το ρολόι, αλλά αστοχεί στην προσπάθειά του. Και έτσι φτάνουμε στο φινάλι του πρώτου δεκαλέπτου. Hannibal Clio, 17-12. Ξεκίνησε μόλις το δεύτερο δεκάλεπτο, το οποίο βρίσκει τους Hannibal στο 17-12. Προηγούνται των φιλοξενούμενων, προηγούνται της Clio. Καλαλής αφήνει έξω, ανενόχλητος θα πάρει το τρίποντο ο Λιμπερόπουλος, δεν θα το βάλει. Η μάχη σηκεί για το rebound, την μπάλα καταλήγει στα χέρια του Μπελεφάντη. Χριστόπουλος τώρα αναλαμβάνει να κατεβάσει. Χριστόπουλος, ένα στον Μπελεφάντη. Δεν μπορεί εκείνος να βρει χώρο για να πάει προς τα μέσα. Την μπάλα στα πόδια του Χόρτη και ανανεώνεται ο χρόνος επίθεσης της Hannibal. Χριστόπουλος. Ζητάει απέναντι ο Κώστας Χριστόπουλος, θα πάρει αλλά θα κάνει βήματα. Λάθος από τον παίχτη της Hannibal. Παίρνει το σούτ, αστοχή ο Θεοδωρόπουλος. Χριστόπουλος ψάχνει την πάσα, αφήνει δεξιά στον Κότσιφα, δεν θα τελειώσει εκείνο στη φάση. Απογοητεύεται από την προσπάθειά του. Γρήγορα μέχρι μέσα ο Χόρτης, 17-14. Δημήτρης Χριστόπουλος. Τα μουλάκης από το ύψος των βολών, πήγε να το βάλει με τη βοήθεια του ταμπλό, δεν τα κατάφερε. Αμπατζής. Εύστοχο. Το σουτ για την Clio, 17-16. Στον πόντο πλέον το μάτς. Χριστόπουλος. Πάνω του ο Χόρτης. Ζώνει τώρα από τους φιλοξενούμενους. Παίρνει το σούτο Μπελεφάντη στα στοχή. Αμπατζής. Λιμπερόπουλος. Θεοδωρόπουλος ήταν ανενόχλητος εκεί στο πλάι, αλλά δεν εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία που του δόθηκε, ενώ συνέχεια έγινε και το φάουλο από τον Λιμπερόπουλο. Χριστόπουλος δεν θα πάει προς τα μέσα. Ο Δαμουλάκης, υπάρχει επιθετικό φάουλ. Είχε προλάβει και είχε στήθει ο Καλαλής πριν πέσει πάνω του αντιπαλού του. Και έτσι έγινε το λάθος για την Hannibal. Αλλαγές από τις δύο ομάδες και επίθεση για την Clio. Αμπατζής. Παίρνει ο Καλαλής από κοντά. Κόντρα σε 2.
βάζει μπροστά την ομάδα του για το 17-18. Χριστόπουλος περνάει στον Καραμπά, είναι έξω εκείνος, Χριστόπουλος δίστασε να το πάρει, 4 δευτερόλεπτα τώρα, πρέπει να αναλάβει την εκτέλεση. Ίσα ίσα προλάβανε για 10 δευτερολέπτου, προλάβανε να εκτελέσει ο Κότσιπας, αλλά δεν βρήκε στόχο, ο Αμπατζής τώρα. Καστανιώτης, παραφτάνει στον Καλαλή, συνεργάζεται με τον Χόρτη. Αμπατζής, Λιμπερόπουλος, από κοντά θα βρει τα λάθη, γύρισε πολύ ωραία η μπάλα στην επίθεση της Κλειό. Και έχουμε το 17-20 και το time out. Επιστροφή στο match επί από το time out της Hannibal, η οποία δεν έχει μπει καλά στο δεύτερο δεκάλεπτο. Δεν έχει καταφέρει ακόμα να πετύχει το πρώτο της καλάθι στην συγκεκριμένη περίοδο. Και είδε και την Κλειό να κάνει ένα σερί 8-0 και να περνάει και μπροστά με 17-20. Όλος τώρα αφήνει στον Καλαλή, θα πάρει το σούτ εκείνος, θα στοχεί. Φάουλ τώρα από τον Αμπατζή επάνω στον Καραμπά. Καραμπάς αφήνει έξω, παίρνει ξανά. Θα πάρει το τρίποντο ο Καραμπάς, εκτελεί για τρεις και φέρνει το μάτς στα ίσα 20-20. Μετά από σχεδόν 5 λεπτά μάτς βρίσκει το πρώτο της καλάθι η Hannibal. Δεύτερη προσπάθεια για την Κλειό, ούτε τώρα μπορεί ο Λιμπερόπουλος. Μακρινή πάσα, παρακινδυνευμένη, συγκρατούν ωστόσο οι γηπεδούχοι. Πλησιάζει αστοχή ο Καραμπάς. Αμπατζής. Φεύγει από την πίεση, Λιμπερόπουλος από το πλάι, η ευστοχή 20-22. Χριστόπουλος, συνεχίζουν σε ζώνη ροζ. Κότσιφας, Καραμπάς θέλει να πάει προς τα μέσα, θα πάρει το φάουλο από τον Καστανιώτη. Φίκας και Θεοδωρόπουλος στο παρκέ για τους φιλοξενούμενους. Στον πάγκο Αμπατζής και Λιμπερόπουλος. Χριστόπουλος. Πάνω του ο Τσιόλος. Έχουμε φάουλ από τον Τσιόλο. Δημήτρης Χριστόπουλος, Ελεφάντης, βλέπει τις επιλογές, θα αφήνει στον Καραμπά, θα πάρει εκείνο στο τρίποδο, θα εκτελέσει ξανά, 23-22. Τσιόλος, η μπάλα καταλήγει στον Σφίκα. Γυρίζει με δυσκολία, αστοχή ο Καλαλής. Έχει ανοιχτό γήπεδο. Ο Κότσιφας πάει μέχρι το τέλος, θα πάρει το φάουλο από τον Καλαλή. Δεν κατάφερε να αφήσει και την μπάλα στο καλάθι. Μπορούσε να πετύχει κάτι καλύτερο, αλλά πήγε δυνατά εκεί ο αντίπαλος του πάνω του. Ίσως και να φοβήθηκε λίγο.
συμπληρώθηκαν τα πέντε ομαδικά των φιλοξενούμενων και έτσι κάθε φάουλ από εδώ και πέρα θα είναι βολές για την Hannibal. Από την άλλη, υπενθυμίζω μόλις ένα φάουλ έχουν κάνει μέχρι στιγμής οι γηπέδουχοι. Αστόχο στην πρώτη προσπάθεια. Ο Κότσιφας εκτελεί τη δεύτερη, θα τη χάσει και αυτή. Σιόλος. Σφίκας, βγαίνει δυνατά. Ο Χριστόπουλος θα κάνει το κλέψιμο, αλλά η μπάλα κατέληξε εκτός. Έτσι επιστρέφει στα χέρια των φιλοξενούμενων. Σιόλος τον καταδιώκει ο Χριστόπουλος και θα του κάνει το φάουλ. Ήταν το δεύτερο προσωπικό του Κώστα Χριστόπουλου. Από το πλάι αστοχή ο Θεοδωρόπουλος, η μπάλα παραμένει στην Κλειό. Σιόλος. Σφίκας κάνει τις επιλογές του. Πήρε ο Καστανιώτης. Από κοντά δυσκολεύεται και η κόντρα στα υψωμένα χέρια των αντιπάλων. Η μπάλα καταλήγει εκτός και είναι για την Hannibal. Πανηγυρίζει μάλιστα και αυτή την πετυχημένη άμυνα ο Μπελεφάντης. Κότσιφας αστοχή υπό την πίεση του Καστανιώτη. Σιόλος θα χάσει στο έδαφος δύο παίχτες. Κότσιφας και Θεοδωρόπουλος βρέθηκαν στο παρκέ. Η κατοχή είναι για την Κλειό, όπως λένε χαρακτηριστικά διαιτητές, ενώ έχουμε και το time out. Στροφή στη δράση, 8 δευτερόλεπτα για την Κλειό. Τσιόλος στα 5 δευτερόλεπτα. Περνάει, χάνει. Καστανιώτης για να προλάβει το ρολόι, αλλά δεν θα βρει στόχο. Καραμπάς κοντρα σε δύο, κατάφερε να βρει την πάσα. Πήρε ξανά. Τον κλείνει ωραία εκεί ο Θεοδωρόπουλος, θα κάνει το κλέψιμο, αλλά η πάσα δεν είναι καθόλου καλή για τον Σφίκα. Καραμπάς πάει προς τα μέσα, δεν τελειώνει καλά τη φάση. Σφίκας πίεσε την πάσα ο Κότσιφας και πέταξε εκτός την μπάλα. Από το πλοίο Θεοδωρόπουλος δεν θα βρει στόχο. Γραπώνει το rebound και καθαρίζει τη φάση ο Δαμουλάκης. 1.25 ακόμα στο δεύτερο δεκάλεπτο. 1.25 μέχρι την ανάπαυλα. Καραμπάς. Ο Τσιφάς δυσκολεύεται να παίρνει ο Δαμουλάκης. Έχουμε τώρα βήματα από τον Καραμπά, ο οποίος διαμαρτύρεται, ζητάει φάουλ από τους διαιτητές. Μπαίνουμε σιγά σιγά και στο τελευταίο λεπτό του δεύτερου δεκαλέπτου. Σφίκας φαίνεται να το θέλει αυτό το σουτ, το πήρε αλλά δεν το έβαλε. Φάουλ τώρα από τον Λιμπερόπουλο. Επάνω στον Καραμπά έχουν συμπληρωθεί τα πέντε ομαδικά των φιλοξενούμενων, έτσι είναι βολές για τον παίχτη της Hannibal, η οποία έχει ακόμα δύο φάουλ να δώσει μέχρι το φινάλε του δεύτερου δεκαλέπτου. Καραμπάς αστοχή στην πρώτη. Για το 24-22. Θα χάσει την δεύτερη.
και έχουμε και το φάουλ από τον Αμπατζή, μέσα στην τελευταία στην άλλη ομάδα, από τον Δαμπουλάκη στην προσπάθεια που έκανε και για το rebound. Είναι το τρίτο του Δαμπουλάκη, έτσι θα πέρασει τον πάγκο. Δεν περνάει η πάσα από τους φιλοξενούμενους. Καραμπάς, αστοχή. Πόρτις μέχρι μέσα όλο το δρόμο. 24 όλα. Μπαλά φτάνει στον Κότσιφα. Χριστόπουλος. Καραμπάς για τρεις, θα βρει σίδερο. Πέντε κόμμα πέντε στο ρολόι. Τα οποία αρχίζουν να μετρούν, δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα. Σιόλος τώρα ξεκινά να μετρούν. Έχουμε βήματα. Από τον Τσιόλο στην Χάνιμπολ. 4 δευτερόλεπτα, Χριστόπουλος. Τα 2 δευτερόλεπτα. Εκτελεί παρά λίγο. Δεν ήρθε το καλάθι για τους γηπεδούχους. Και έτσι φτάνουμε στο φινάλι του δεύτερου δεκαλέπτου. Χάνιμπολ Κλειό, 24-24. Μόλις ξεκίνησε και το τρίτο δεκάλεπτο, το οποίο βρίσκει το σκορ σε απόλυτη ισορροπία, 24-24. Το τρίποντο ωστόσο του Λιβερόπουλου θα το χαλάσει αυτό και θα βάλει μπροστά την Κλειό με 24-27. Ξεκινάει ζεστά ο Λιβερόπουλος πίσω από τα 6.75. Χριστόπουλος. Καραμπάς κλείνεται, αφήνει έξω τον Κότσιφα. Εκείνος θα κάνει βήματα. Καλαλής θέλει να γυρίσει, θα κάνει και αυτές βήματα με τη σειρά του. Λάθος για την Κλειό αυτή τη φορά. Χριστόπουλος. Καραμπάς γυρίζει για να αποφύγει τον Καλαλή, ο οποίος του κάνει το φάουλ. Ήταν το τρίτο του φάουλ μάλιστα αυτό. Χριστόπουλος, 10 δευτερόλεπτα. Καραμπάς. Δημήτρης Χριστόπουλος θα βρει σίδερο, αλλά η μπάλα θα καταλήξει και πάλι στα χέρια του. Θα το πάρει αυτή τη φορά από λίγο πιο πίσω και θα ισοφαρίσει 27-27. Αμπατζής είδε τον Σφίκα στη γωνία, θα πάρει εκείνο στο δίποντο. Νέα ευκαιρία αυτή τη φορά με τον Λιβερόπουλο, 27-29. Χριστόπουλος τσεκάρει την κίνηση του έτερου, Χριστόπουλου του Δημήτρη, ο οποίος πήρε τώρα την μπάλα. Κότσιφας, Καραμπάς. Αστοχή. Αμπατζής. Θεοδωρόπουλος αφήνει και πάλι στον Αμπατζή. Λιβερόπουλος θα το βάλει και αυτό, θα το βάλει και αυτό. Εξαιρετικό ξεκίνημα από τον Λιβερόπουλο. 27-32. Κώστας Χριστόπουλος εκτός ισορροπίας. Δεν του έκανε το χατήρι εκεί, αλλά χτύψε και στο ταμπλό ακόμα.
Παπατζής. Σφικάς στον Θοδωρόπουλο, θα πάρει το σουτ. Η μπάλα στα χέρια του Χριστόπουλου. Ο Κώστας Χριστόπουλος τώρα θα πάρει το τρίποντο, δεν θα το βάλει. Σφικάς πάει προς τα μέσα, είδε τον ανοιχτό διάδρομο, αλλά δεν τον εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο. Μπήκε και βγήκε ουσιαστικά η μπάλα και κυρίσει στο Στεφάνη. Και κατέληξε εκτός. Χριστόπουλος κρατάει. Καραμπάς αποφεύγει έναν, αποφεύγει και δεύτερο παίχτη. Έμεινε πάνω του Λιβερόπουλος για να τον δυσκολέψει κάπως. Σφικάς. Θετικό φάουλ τώρα από τον Θεοδωρόπουλο. Μακριά από την μπάλα έγινε έστωση και τον Κώστα Χριστόπουλο. Ενώ ο Λιβερόπουλος θα καθίσει τον πάγκο στη θέση του ο Καθανιωτής. Παίρνει το σκρίν ο Χριστόπουλος, Κώστας Χριστόπουλος τώρα. Από κοντά δεν μπορεί να αφήσει την μπάλα στο καλάθι ο Μπελεφάντης. Παπατζής. Καστανιώτης συνεργάζεται με τον Καλαλή, θα δεχτεί την τάπα εκεί από τον Μπελεφάντη. Ενώ νωρίτερα τον είχε δυσκολέψει και ο Καραμπάς, όπως βρέθηκε στον δρόμο του. Αμπατζής, 5 δευτερόλεπτα για την Κλειό. Καλαλής, βρήκε την πάσα, Θεοδωρόπουλος δεν βρήκε το καλάθι. Μια ευκαιρία για τους Ρόζου, δεν τον φέρει το καλάθι. Θέλει να τρέξει ο Χριστόπουλος, πάει, φτάνει μέχρι μέσα. 29-32. Αμπατζής. Θεοδωρόπουλος βγάζει έξω. Καλαλής βρήκε τον Καστανιώτη, έπειτα από προσπίση εκείνο σηκώθηκε. 29-34. Μπελεφάντης άστοχος. Καστανιώτης αφήνει στον Σφίκα. Παπατζής δίστασε, κρατάει τσεκάρι τις επιλογές, το αφήνει έξω. Παίρνει τώρα ο Αμπατζής και θα κάνει βήματα. Ενώ φτάναμε και στο τέλος του χρόνου επίθεσης των γηπεδούχων. Χόρτης τώρα στο μάτς, πήρε την θέση του Καλαλή. Ενώ ο Δαμουλάκης πέρασε στο παρκέ για τους γηπεδούχους. Χριστόπουλος θα πάρει το τρίποντο, δεν θα το βάλει. Θα μου λέξει το rebound. Δημήτρης Χριστόπουλος τώρα, Καραμπάς. Κατοχή είναι για ποιον, για την Κλειό. Ο Κότσεφας είναι αυτός που απαιτήσε τελευταίος. Θα πατήσει τώρα στον πάγκο στη θέση του ο Τσιόλος. Τσιόλος, Θεοδωρόπουλος, θα εκτέλεσε λίγο πιο μπροστά από την γραμμή του τρυπόντου. Χριστόπουλος είναι αρκετά δυνατή, η πάσα του προλαβαίνει ο έτερος Χριστόπουλος ο Κωστάς. Πάει μέχρι μέσα, θα πάρει το φάουλο από τον Θεοδωρόπουλο. Είναι δύο βόλες για τον παίχτη της Hannibal, η οποία βρίσκεται στο μείον 5. Οι βολές θα εκτελεστούν έπειτα από το time-out των γηπεδούχων. Στη γράμμη ο Κώστας Χριστόπουλος έτοιμος να εκτελέσει τις δύο προσπάθειες του.
θα βάλει την πρώτη για το 30-34. Έτοιμος τώρα για την δεύτερη. Εκτελεί, θα βρει σιδερό. Επιθετικό rebound και φάουλ από τον Χόρτη. Ο Μπελεφάντης τώρα θα οδηγηθεί στην γραμμή. Και μάλιστα αυτό ήταν το τέταρτο ομαδικό της Κλειό. Μπελεφάντης εύστοχος στην πρώτη. (Τι) 31-34. Εκτελεί τώρα και την δεύτερη, θα τη βάλει και αυτή, αλλά λανθαστός. Με το 32-34. Κιόλος. Αστανιώτης. Χόρτης παίρνει ξανά. Από τα δεξιά θα βρει το δρόμο προς το καλάθι. 32-36. Παρότι είχε κολλημένο πάνω τον αντίπαλό του, κατάφερε να φέρει τους δύο πόντους στην κλειοχόρτης. Παρακινδυνευμένη πάσα και θα γίνει τελικά το κλέψιμο από τον Τσιόλο. Αλλά εκείνος θέλησε να βρει γρήγορα τον Σφίκαλα, η πάσα του κατέληξε εκτός. Χριστόπουλος για τον έτερο Χριστόπουλο, δεν θα βρει το καλάθι ο Δημήτρης, αλλά είναι εκεί για να σώσει την κατάσταση ο Καραμπάς. 34-36. Στους δύο πόντους πλέον το παιχνίδι, 2-50 ακόμα για το τέλος του τρίτου δεκαλεπτού. Λιβερόπουλος, Σανιώτης, έχουμε φάουλ από τον Μπελεφάντη. Καστανιώτη στην γραμμή. Εκτελεί την πρώτη, θα βρει σίδερο. Παραμένει το 34-36. Εκτελεί την δεύτερη, θα τη βάλει. 34-37. Χριστόπουλος, Καραμπάς, πάνε τρεις παίχτες πάνω του και αναγκάζεται να βγάλει έξω. Δεν είναι καλή η πάσα του Χριστόπουλου. Μπελεφάντης δείχνει να έχει χτυπήσει το πρόσωπο. Το φάουλ έχει χρεωθεί ο Λιμπερόπουλος. Συμπληρώθηκε κατά 5 ομαδικά της Κλειό και έτσι είναι βολές για τον παίχτη της Χάνιμπολ. Άστοχος στην πρώτη προσπάθεια. Έχει τελειώσει τη δεύτερη, θα τη χάσει κι αυτή. Δεν αλλάζει το σκορ. Αλλά θα γίνει και το λάθος. Καραμπάς. Προτίμησε ένα πασάρι. Ενώ απεμέναν και 0,6 το ρολόι. Έγινε το λάθος. Κιόλος προσπαθεί ακόμα μια μακρινή πάσα. Θα καταφέρει τώρα να βρει τον Χόρτη. Και εκείνος θα πάρει το φάουλ. Δεύτερο ομαδικό της Χάνιμπολ. Βολές για τον Χόρτη αυτή τη φορά. Άστοχος στην πρώτη.
Θέλει τη δεύτερη, θα τη βάλει. 34-38. Χριστόπουλος παραφθάνει στον Μπελεφάντη. Έχει βάλει πλάτη εκείνος, είδε έξω τον Χριστόπουλο. Από την κορυφή θα εκτελέσει για τρεις, άτυχος. Φορτής Σιόλος τον Καστανιώτη. Πάει προς τα μέσα εκείνος. Αστοχή αρχικά, έχει και δεύτερη ευκαιρία. Θα δεχτεί την τάπα. Καραμπάς αφήνει στον Δαμουλάκη, αστοχή εκείνος. Καραμπάς τώρα θα πάρει την προσπάθεια και θα το βάλει. 36-38. Μπαίνουμε σιγά σιγά και στο τελευταίο λεπτό του τρίτου δεκαλέπτου. Η Κλειό έχει το προβάδισμα με δύο πόντους, ενώ θα γίνει το φάουλ από τον Δήμητρη Χριστόπουλο. Χόρτη στον πάγκο για την Κλειό, στη θέση του ο Θοδωρόπουλος. Καλαλής, δυσκολεύτηκε και από την πίεση του Δαμουλάκη, ο οποίος άπλωσε το χέρι του μπροστά του. Χριστόπουλος σταματάει, παίρνει το δίποντο, θα βρει σίδερο. Το rebound καταλήγει στα χέρια των γηπεδούχων. Καραμπάς από κοντά δεν μπορεί να τελειώσει τη φάση. Καστανιώτης εκεί στον αέρα. Έπρεπε να κοιτάξει για να βρει κάποιον συμπαίκτη. Τελικά πάτησε εκτός και έτσι η μπάλα είναι για την Honeyball. Χριστόπουλος, Δαμουλάκης. Θα χάσει. Λιβερόπουλος, 34 λεπτά ακόμα. Δυσκολεύεται και η κόντρα σε δύο. Δαμουλάκης θα κλέψει την μπάλα. 23 δευτερόλεπτα όλα για την Honeyball. Καραμπάς πάει γρήγορα μπροστά. Θα γίνει το κλέψιμο, καθώς ο διαιτητής θεώρησε πως οι αντίπαλοι βρήκαν τα χέρια τους, βρήκαν μόνο την μπάλα. Λιβερόπουλος διαμαρτύρεται και θα πάρει τεχνική ποινή. Έξαλλος ο Λιβερόπουλος, εξαιρετική και μια πινακίδα, γι' αυτό πήρε την τεχνική ποινή. Στη γραμμή ο Καραμπάς. Η κατοχή παραμένει στην Honeyball. 10 δευτερόλεπτα μέχρι το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Χριστόπουλος στα 6. Κρατάει. Θα γίνει το κρέσμα από τον Τσιόλο. Έχει 2 δευτερόλεπτα εκείνος. Προλαβαίνει να εκτελέσει. Buzzer beater. Καλάθι και φάουλ. Τα έκανε όλα σωστά ο Τσιόλος. Έβγαλε την άμυνα, έκλεψε. Έφτασε μέχρι το καλάθι, πήρε και το φάουλ. 36-40 το σκορ και ο Τσιόλος είναι ήδη στημένος στην γραμμή των βολών. Έχω μια διακόπη τώρα για να δούμε τι μπορεί να γίνει με το χρονόμετρο. 1-10 το λένε οι διαιτητές ότι απομένει. Τσιόλος εκτελεί ευστοχή και στην βολή. 36-41. Δεν προλαβαίνουν να κάνουν κάτι οι γηπεδούχοι και φτάνουμε στο φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου με τους φιλοξενούμενους να προηγούνται 36-41. Μπήκαμε μόλις στο τέταρτο δεκάλεπτο. 36-41 στο συν 5 η Κλειό, η οποία προηγείται της Honeyball. Οι γηπεδούχοι είναι τώρα στην επίθεση. Θα γίνει και το φάουλ από τον Θεοδωρόπουλο.
ο οποίος έχει μάλιστα 4 φάουλ. Χριστόπουλος παίρνει, οργανώνει την επίθεση της ομάδας του. 4 δευτερόλεπτα. Δημήτρης Χριστόπουλος από το πλάι θα ευστοχίσει στη λήξη του χρόνου ο Μπελεφάντης, 38-41. Αμπατζής. Κλείνει ωραία η άμυνα των γηπεδούχων. Θα γίνει για το κλέψιμο. Χριστόπουλος φτάνει μέχρι το τέλος, αλλά στοχή από κοντά. Και υπάρχει και επιθετικό φάουλ πάνω στον Αμπατζή. Αμπατζής πιέζεται και χάνει από τον Καραμπά, ο οποίος πάει μέχρι το τέλος και θα πέτυχε το καλάθι, 40-41. Στον πόντο ξανά το μάτς. Αμπατζής. Σηκώνεται και εύστοχη ο Καραλής, 40-43. Καραμπάς στη γωνία, Χριστόπουλος. Κώστας Χριστόπουλος θα αστοχίσει, Κώστας ο Χριστόπουλος. Είναι εκείνος που πήρε το σουτ και αστόχησε, Αμπατζής τώρα. Θοδωρόπουλος με τα αριστερό θα τελειώσει τη φάση, 40-45. Χριστόπουλος κρατάει. Δημήτρης Χριστόπουλος, τον έτερο Χριστόπουλο, με το δεξί δεν τελειώνει καλά τη φάση. Απαντής για την Κλειό. Σφικά ωραία συνεργάστηκαν εκεί οι φιλοξενούμενοι για να βρεθεί το σουτ του Καλαλή, ο οποίος στόχισε. Έχουν και δεύτερη ευκαιρία ωστόσο τώρα. Απαντής. Καλαλής δεν βρήκε τρόπο να εκτελέσει, πάσαρα και το έκανε στη συνέχεια ο Θοδωρόπουλος με επιτυχία, μάλιστα 40-47 στο σύν 7 η Κλειό, η οποία αναγκάζει σε time out τους αντιπάλους της. Εφτά λεπτά ακόμα μας χωρίζουν για το φινάλι της αναμέτρησης. Στο σύν 7 έχουν καταφέρει να βρεθούν οι φιλοξενούμενοι με ένα σερί 7-0. Ο Θοδωρόπουλος πέρασε εκτός έπειτα από το 5ο προσωπικό του φάουλ. 41-47 από την πρώτη εκτέλεση του Κότσουφα. Σφικάς. Αμπατζής και πάλι στον Σφικά. Δυσκολεύεται εκείνος αλλά βρίσκει τον Αμπατζή. Λιπερόπουλος εκτέλει για 3, δεν θα βρει στόχο. Είναι και ωστόσο ο Καλαλής για να πετύχει το καλάθι. 42-49. Στο σύν 7 η Κλειό. Τέταρτο φάουλ τώρα για τον Καλαλή. Χριστόπουλος
Χριστόπουλος παίρνει, προσποιείται, εκτελεί στη συνέχεια, αλλά αστοχή. Θα πάρει και αυτή την προσπάθεια πίσω από τα 6.75 τώρα, αλλά θα αστοχήσει και τώρα. Καμπατζής. Καστανιώτης ξανά στον Αμπατζή. Θα το πάρει από την κορυφή. Το rebound στα χέρια του Δαμουλακή. Χριστόπουλος περνάει στον Καλαμπά. Για τρεις μπροστά από τον Αμπατζή θα στοχίσει. Το rebound στα χέρια των γηπεδούχων. Ξανά ο Χριστόπουλος θα βρει στόχο τώρα. 45-49. Θα πάρει το φάουλο Καλαλής από τον Καραμπά. Σιόλος επιστρέφει στο παρκέ. Αστόχος στην βολή του Καλαλής. Το 45-49 παραμένει. Εκτελεί τώρα την δεύτερη, θα τη βάλει, 45-50. Χριστόπουλος οργανώνει. Καραμπάς έχει πάρει θέση κοντά στον Λιμπαϊρόπουλο, ο οποίος θα του κάνει το φάουλ. Παίρνει το ομαδικό. Είναι το πέμπτο προσωπικό του Λιμπερόπουλου, ο οποίος θα πέρασει και αυτός εκτός μετά από τον Θεοδωρόπουλο, και ο Λιμπερόπουλος περνάει εκτός με 5 φάουλ. Χριστόπουλος. Άστοχος του προσπάθεια του Καραμπάς. Πελεφάντης στη δεύτερη ευκαιρία, ούτε τώρα θα έρθει το καλάθι. Πελεφάντης απλώνει τα χέρια του, αλλά αντικανονικά. Στην διεκδίκηση εκεί με τον Καλαλή. Τρίτο ομαδικό για την Hannibal. 4.50 ακόμα για το φινάλι του μάτς. Χιόλος Φικάς. Βέβαια η πάσα του. Έπαιξε καλή άμυνα ο Δαμουλάκης, αλλά διορθώνουν οι Ροζ. Χιόλος ζητάει για να ερεμήσει κάπως το μάτς. Φικάς το πήρε από πολύ μακριά, βρήκε σίδερο. Χριστόπουλος δημιουργεί χώρο ο Μπελεφάντης. Ξανά ο Χριστόπουλος. Κοτσιφάς, αστοχή. Έχουμε ένα σφύριγμα. Υπάρχει φάουλ από τον Σφικά. Είναι το τέταρτο του Σφίκα. Ακόμα ένας παίκτης που κινδυνεύει να πέρασει εκτός. Έξω πρώτη από τον Καράμπα. Εκτελεί την δεύτερη, θα τη βάλει. 46-50. Φικάς, Χόρτης, πάει προς τα μέσα, θα καταλήξει μπαλά στο καλάθι, 46-52. Στο συνέξι, η Κλειό, η πάσα για κανέναν εκεί που κατέληξε η μπάλα, και όλος θα βρέθει στο έδαφος. Δεν υπάρχει κάτι σύμφωνα με τον διαιτητή. Thank you.
Καραμπάς. Το παίρνει ο Κότσιφας. Το ριμπάνω και ο Δαμουλάκη. Χριστόπουλος προσποιείται. Από το πλάι εκτελεί αστόχη ο Καραμπάς. Υπάρχει φάουλ πάνω στον Σφικά. Από τον Μπελεφάντη, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε αμέσως με το που άκουσε το σφύριγμα. Τέταρτο φάουλ του Μπελεφάντη. Και έχουμε το time out. Τρία και 17 ακόμα για το τέλος του παιχνιδιού. 46-52 στο συνέξι η Κλειό, η οποία παραμένει μπροστά στο σκορ και έχει και την μπάλα στην κατοχή της τώρα. Σφικάς αφήνει στον Καλαλή. Και πάλι ο Σφικάς του φτιάχνει χώρο ο Χιόλος, αλλά θα στοχίσει στο σούτ του. Γρήγορη επίθεση για τους γηπεδούχους. Χριστόπουλος δυσκολεύτηκε, θέλησε να βρει έξω τον Δαμουλάκη, έγινε το λάθος. Και στη συνέχεια έγινε και το φάουλ από τον Καραμπά. Έχουν συμπληρωθεί τα 5 ομαδικά και από τις δύο ομάδες και έτσι ο Καστανιώτης θα πάει στην γραμμή των βολών. Ήταν ένα δώρο εδώ από τον Καραμπά. Εκτελεί την πρώτη, θα τη χάσει ο παίχτης της Κλειό. Θα χάσει και την δεύτερη, αλλά επίσης βιάστηκε να μπει στο ζωγραφικό, έτσι. Η κατοχή περνάει στα χέρια της Χανιμπόλ. Χριστόπουλος. Θα γίνει το κλέψιμο από τον Τσιόλο. Ο Τσιόλος δεν βιάζεται. Περιμένει να έρθει στην επίθεση στις παίκτες του. Καστανιώτης. Περνάει στον Καλαλή, πήγε να εκτέλεσει κατευθείαν εκείνος. Παίρνει ωστόσο το rebound. Η μπάλα δεν φτάνει στον Φόρτη. Χριστόπουλος ζητάει και παίρνει ο Καραμπάς. Βγάζει έξω. Ο Τσίφας εκτελεί για 3. 49-52. Πλησιάζουν στους 3 πόντους οι γηπεδούχοι, με συγχωρείτε. Και έχουμε τώρα το time out από την πλευρά των φιλοξενούμενων. Ξεκινάει και πάλι το μάτς, 2 λεπτά ακόμα για το τέλος. Με την Χάνιμπορ να πλησιάζει στους 3 πόντους και το σκορ να είναι στο 49-52. Αμπατζής. Κιόλος πήγε να πάρει με το ένα χέρι, αλλά η μπάλα κατέληξε εκτός. Ευκαιρία τώρα για τους γηπεδούχους, ακόμα και να ισοφαρίσουν με ένα τρίποντο. Χριστόπουλος. Δαμουλάκης, λίγο πιο μπροστά από το ύψος της γραμμής των βολών, στο έδαφος ο παίχτης της Χάνιμπολ και η κατοχή είναι για τους Ρόζ. Κιόλος. Θα πάρει το φάουλ τώρα από τον Κότσιφα. Είναι βολές, καθώς εδώ και κάποια λεπτά έχουν συμπληρωθεί τα 5 ομαδικά και από τις δύο ομάδες. Έτσι είπαμε, κάθε φάουλ από εδώ και πέρα θα είναι βολές. Άστοχος στην πρώτη, πιάνει τα μαλλιά του ο Τσιόλος. Εκτελεί την δεύτερη, θα τη βάλει. 49-53. Χριστόπουλος.
Καραμπάς πάει για βοήθεια στην άμυνα και ο Σπίκας. Έγινε το φάουλ ωστόσο από τον Χορτή. Έξω πρώτη από τον Καραμπά. Παραμένει το 49-53. Εκτελεί τη δεύτερη, θα τη βάλει. 50-53. Μπήκαμε, μπαίνουμε σιγά σιγά και στο, μόλις μπήκαμε βασικά στο τελευταίο λεπτό. Καμπατζής. Σφίκας. Ζητάει ο Τσιόλος. Πήρε, τον κλείνουν κατευθείαν. Τρεις αντίπαλοι, θα γίνει το κλέψιμο. Χριστόπουλος. 40 δευτερόλεπτα ακόμα, θα εκτελέσει για 3. Αστοχή δεν ήρθε η σοφάρηση εδώ από το σου του Χριστόπουλου. Καθαρίζει τη φάση ο Καστανιώτης. Κιόλος, πιέζει ψηλά ο Δημήτρης Χριστόπουλος και θα κάνει το φάουλ. Είναι βολές για την Κλειό. Άστοχος στην πρώτη. Αστοχή και στην δεύτερη. Παραμένει το 50-53. 23 δευτερόλεπτα ακόμα για το τέλος. 18 για την Χάνιμπολ. Καραμπάς πάει προς τα μέσα, θα βρει το καλάθι. 52-53. 15 δευτερόλεπτα. Θυμίζουμε ότι η διαφορά παίζει ρόλο και για το δεύτερο μάτς. Το σούτ άστοχο από τον Χόρτη. Έχουν ευκαιρία ακόμα και να νικήσουν το παιχνίδι οι γηπεδούχοι. Χριστόπουλος από πολύ μακριά δεν πέτυχε το καλάθι. Και έτσι η νίκη σε αυτό το πρώτο μάτς πάει στην Κλειό, η οποία θα επικρατήσει με 52-53 της Χάνιμπολ στο πρώτο μάτς. Και έτσι θα πάρει μια διαφορά ενός πόντου εν ώψη του δεύτερου παιχνιδιού. Αυτά λοιπόν, Χάνιμπολ Κλειό 52-53.